Είναι ιδιαίτερη έτσι, τιμή για μένα και σαν λέει μια μεγάλη χαρά που βρίσκουμε εδώ ανάμεσα σε πολλούς φίλους του Έντας των Ουρανών, συνηθίζομαι τώρα, και εργαστές της τέχνης της αστρονομίας. Και νομίζω ότι όταν έρχεται κάποιος στη Σπάρτη, για θέλετε και από τα θετικά μου χρόνια η Σπάρτη, το όνομα της Σπάρτη, ταυτίζεται με τον Λεωνίδα και τους Τριακοσίους, που σημαίνει ότι με ανθρώπους που έχουν μεγάλο πάθος, που παλεύουν, που αγωνίζονται για να πετύχουν το στόχο τους. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι και αυτές τις μέρες εδώ στη Σπάρτη. Οι φίλοι εδώ της ομάδας, του φίλου της αστρονομίας από τη Σπάρτη, έχουν μια πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι του αξίζουν συγχαρητήρια που πέτυχαν το στόχο να οργανώσουν αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο. Μισά την ευκαιρία να βρεθούμε και εμείς εδώ στις μέρες εδώ στη Σπάρτη. Και πέτυχαν το στόχο τους γιατί αυτή η συνέχιση των αστροναυτών, όπως μου είπε η κυρία στο Χαρτομιχτήρια στο το ξενοδοχείο, το Σπάρτα Ίνο που πήγε αυτό το βράδυ. Ίσως αυτό το η λέξη αστροναύτες εμένα μου άρεσε και δεν ξέρω αν στο μοντέλο που έφτιαξε ο κύριος Λουκάς Αρχίνας που προβλέπει το μέλλον δίνει μια προοπτική του τι σημαίνει αστροναύτη ή τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ταυτίσει στην Ελλάδα με τον τουρισμό, με την αγροτική παραγωγή, με την κτηνοτροφία ίσως. Μάλιστα εμείς και η λιμενική κρόση στην κτηνοτροφία. Ίσως θα πρέπει το μέλλον στην Ελλάδα να μην είναι μόνο αυτά, αλλά να έχει κάτι άλλο. Να είναι, γιατί όχι, η διαστημική τεχνολογία. Στην αγροτική παραγωγή είμαστε μόνοι οι χώρες μέχρι πρώτης. Μέχρι πριν από 10 χρόνια, 20 ήμασταν οι καλύτεροι, είχαμε καλύτερη ποιότητα του αγροτικού. Εδώ τους βλέπουμε. Ξέρω αυτό γιατί ο πατέρας μου είναι αγρότης και τον βοηθάω και εγώ στην ενασχόληση αυτή. Μας έχει φτάσει στο Πακιστάν, μας έχει ξεπεράσει η Αίγυπτο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να πάμε ένα βήμα παραπάνω και να κάνουμε κάτι άλλο πολύ καλύτερο. Αυτές τις μέρες, μάλλον στις 19 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Ομπάμα στο Λευκοδίκο κάνει ένα αστροπάρτι. Εμείς το κάνουμε αυτό μια εβδομάδα νωρίτερα. Ας είμαστε λίγο μπροστά και από τους Αμερικάνους. Και λέει ότι το κάνει αυτό γιατί. Γιατί η αγάπη στην αστρονομία δίνει το ενδιαφέρον, δίνει την όθηση στους νέους να ασχοληθούν. Όχι να γίνουν επαγγελματίες αστρονόμοι. Φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρετε ότι το να γίνει κάποιος επαγγελματίας αστρονόμος είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθεί επαγγελματικά με αστρονομία. Αν όχι αν έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Αλλά τους δίνει την αγάπη για τα μαθηματικά, για τη φυσική, για τη μηχανική και γιατί όχι για τη διεθνική τεχνολογία. Ίσως και αυτή είναι και η ευθύνη η δική μας που ασχολούμαστε με την αστρονομία, των συλλόγων, να κάνουμε τον κόσμο να ενδιαφερθεί για την αστρονομία, όχι όπως σας είπα για να ασχοληθεί επαγγελματικά με την αστρονομία, αλλά να τους βάλουμε το μικρό, αν θέλετε, το ψώνιο που είπε ο κ. Λουκάς, ο Ζαχίδας, τον νωρίτερα. Το να αναρωτιούνται, το να ρωτάνε γιατί συμβαίνει αυτό, να έχουν την περιέργεια και να ψάχνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ πιο σημαντικό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά. Και τόσο σε διανόητα για τη Σπάρτη, νομίζω ότι χθες που ήρθα αργά το βράδυ, τη Σπάρτη ήρθα πρώτη φορά εδώ και χάθηκα μέσα στους δρόμους εκεί που θα το έδωσα να παρκάρω. Και με οδήγησαν στο άγαλμα του Λεωνίδα. Ήταν μια άντιμη συγκίνηση, αυτό που βλέπω στις φωτογραφίες, να είμαι κοντά του, να είμαι δίπλα του, να μπορώ να το βλέπω και με τα ίδια τα μάτια. Όπως σας είπε και ο πρόεδρος, εργάζομαι στο Δημοτικό Αστεροσκοπείο της Λάρισας. Είναι ότι είναι το πρώτο νομίζω στην Ελλάδα που υπάρχει, αν όχι το μοναδικό, ίσως το επόμενο χρόνο να έχουν πάνω να δημιουργηθούν και άλλα. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων, είναι και αυτή ο κύριος Λουκάς Αρχίνας είπε ότι πήρε δεδομένα από το Royal Observatory του Βελγίου. Στέλνουμε και εμείς παρατηρήσεις εκεί. Δεν είμαστε μοναδικοί, στέλνουν χιλιάδες κόσμος εκεί. Άρα, ίσως και κάνουν και τη δουλειά και πολύ καλύτερα και από εμάς. Άρα, για ένα πράγμα που νομίζω ότι είμαστε υπερήφανοι εκεί στο αστεροσκοπείο περισσότερο, δεν το κάνει άλλος, είναι ότι τα σχολεία που έρχονται εκεί στο αστεροσκοπείο κάθε Πέμπτη βράδυ μας ανοιχτά για το κοινό, όπως έχει το ενδιαφέρον και την περιέργεια,
στον Κώστα, στην Άννα, ξέρω εγώ, στην Δήμητρα που θα έρθει εκεί στο αστεροσκοπείο, μιλάμε μόνο εμείς αυτούς. Ο καθένας μιλάει στους φίλους του, στους αυτούς που έρχεται, είναι κάτι το μοναδικό. Γιατί από αυτό θα ακούσει, από εμάς θα ακούσει κάτι για το χώρο της αστρονομίας, κάτι για να του εξάψουμε την περιέργεια να ασχοληθεί και αυτός λίγο περισσότερο. Μια από αυτές τις Πέμπτες, αυτό το βράδυ, μια Πέμπτη βράδυ, 30 Ιουλίου του 2015, ξεκίνησε τότε ήταν 15 ημερών. Φαντάζομαι θυμάστε ότι την επόμενη μέρα, 31 Ιουλίου, δηλαδή την 1η Ιουλίου, ήταν Βασένη του Ιουλίου, δεύτερη Βασένη του Ιουλίου, το λεγόμενο μπλε κάτι που συνηθίζουμε να το λέμε. Είχαμε αρκετό κόσμο. Ήταν γύρω στα 50 άτομα που ήρθαν. Συνήθω έρχονται λίγο, γύρω στα 25 με 30. Και όταν με ρωτάνε πότε μπορούμε να φύγουμε στο αστροσκοπείο, του λέω γύρω στι 8 η ώρα. Πότε μπορούμε να φύγουμε, πότε φεύγουμε, πότε λέγει στα νυχτά. Το ανοιχτά είναι εδώ, αν όριο είναι ανοιχτό. Τι εννοώ με αυτό. Αν μέχρι 9, 9 και μισή δεν έχει κανεί, φεύγουμε. Αλλά συνήθω φεύγουμε όταν βαρεθούμε, όταν φύγει ο τελευταίο. Εκείνη τη βραδιά φύγαμε γύρω στι 11 η ώρα. 11, 11.30. Λοιπόν, επειδή δεν βιαζόμουν να πάω στο σπίτι. 11.30 ώρα το βράδυ, μου λέτε γιατί δεν θα πάω στο σπίτι. Όχι. Εκείνη την ημέρα και την πεθαρά μου στο σπίτι, οπότε δεν διαβόμουν να πάω στο σπίτι. Λοιπόν, στην πεθαρά μου φίλε τα πίσω τα πίσω πέρα. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή σαν αυτέ που βλέπετε έξω. Μάλιστα, θα δείτε τι έχει και εσύ, δεν πάει λίγο εδώ. Όμω, είναι πολύ μια χρήσιμη όμως, φωτογραφία. Εδώ η φωτογραφία παρουσιάζει τον αστερισμό του κύκλου. Εδώ είναι ο Στέλεφ, εδώ είναι ο Βαλπηρέο και μετά εδώ είναι κάθε τη γραμμή με τα τρία αστεράκια που φτιάχνουν τον Σταυρό. Μεγάλη διάσταση και μικρή. Λοιπόν, πάσα τη φωτογραφία μετά προσπάθησα τις επόμενες μέρες να δω μπορώ να την αξιοποιήσω να την κάνω κάτι. Λοιπόν, παρόλο που είχε σχεδόν πασέλινο την βραδιά. Λοιπόν, με ξέρετε έτσι τα αποτελέσματα που πήρα από αυτή τη φωτογραφία και έτσι αποφάσισα να το στείλω αυτή την παρουσίαση και να την κάνω παρουσίαση εδώ. Λοιπόν, στο θεωρητικό κομμάτι, νομίζω η εκτίμηση της λαμπρότητας των αστεριών, σα είναι γνωστό ότι ξεκίνησε από τον ύπαρχο από το 2ο αιώνα π.Χ. όταν κατέταξε τα λαμπρά αστέρια, τα 6 πρώτα λαμπρά αστέρια σαν πρώτου μεγέθους. Και τα αμυδρά αυτά που βλέπετε έπρεπε με γυμνό μάτι ίσα ίσα τα έκανε ότι θα είπε ότι είναι έκτου μεγέθους. Ποσοτικοποίησε αυτή την κατάταξη του ύπαρχου ο Νόρμαν ο Πόμψον το 1856 και βρήκε ότι και μάλλον πρότεινε, όχι πρότεινε, επισήμανε ότι οι αστέρες πρώτου μεγέθους είναι 100 φορές πιο λαμπροί από τους αστέρες του έκτου μεγέθους. Λοιπόν, για να εκτιμήσουμε τη λαμπρότητα των αστεριών, μέχρι το 15ο αιώνα περίπου είχαμε μόνο τον θάνατο. Μόνο με τα μάτια μου μπορούσαμε να κάνουμε την εκτίμηση. Αργότερα, από τα μέσα του 15ου αιώνα, προσθέθηκε η φωτογραφική πλάκα. Από το 1940, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, προσθέθηκαν τεχνολογία, έβαλε τους φωτοπλασιαστές και τα φωτοκύτταρα. Όπως επίσης και από τα μέσα της δεκαετίας του 70, μου φαίνεται οι αστρονόμοι ξεκίνησαν πρώτοι να χρησιμοποιούν τους ψηφιακούς φωτοευαίσθητες αισθητήρες, δηλαδή τα λεγόμενα CCD, που αυτά τα CCD έχουν τώρα οι κάμερες στην κινητά μας τηλέφωνα, οι ψηφιακές φωτογραφίες που βγάζουμε εμείς, είναι ευρύ δεδομένο. Το φίλμα έχει καταργηθεί, όπως ξέρετε και εσείς, και εγώ χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Για να βγάζουμε τις εύκολες φωτογραφίες, τα πίξελ έχουν την ευαίσθηση σε τρία χρώματα. Το κόκκινο, δύο είναι πράσινα και ένα είναι μπλε. Δηλαδή τα πράσινα είναι διπλάσια στον αριθμό από ότι είναι τα κόκκινα και τα μπλε. Έτσι και την πληρότητα του θέματος, σαν λαμπρότητα, φαινόμενη λαμπρότητα, ορίζουμε την ενέργεια που λαμβάνουμε εδώ στην γη από τον αστέρα σε μονάδα, αναμονάδα χρόνο, αναμονάδα επιφάνειας κάθετα στην διεύθυνση μας ενώνει εμάς με τον αστέρα. Και αυτή είναι η ποσοτικοποίηση που επισήμανε ο Πόμψον, που σας είπα νωρίτερα, σε σχέση με το φαινόμενο μέγεθος που πρότεινε ο ύπαρχος, είναι αυτή εδώ. Το μη 1, μη 2 είναι τα φαινόμενα μεγέθη δύο αστέρων, με τις λαμπρότητες τους λάμδα L1 και L2, να συνδέει αυτή η λογαριθμική σχέση. Οπότε, αν ξέρουμε το φαινόμενο μέγεθος ενός λαμπρού αστέρα, ενός αστέρα σύγκρισης, ενός αστέρα αναφοράς, ας πούμε το μη 2, αρκεί να προσδιορίσουμε αυτόν τον λόγο των λαμπροτήτων. Λοιπόν, αυτό το λόγο των λαμπροτήτων μπορούμε να με τον ψηφιακό, μπορεί να το κάνει ο αισθητήρας της φωτογραφικής μηχανής, πώς. Το φως που έχει από τον αστέρα πέφτει στον αισθητήρα και αυτός ο αισθητήρας τι κάνει, παράγει στο πίσω μέρος
κάποιο σήμα, κάποιο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η σχέση είναι γραμμική, δηλαδή πολύ φως, ισχυρό σήμα, λίγο φως, μικρό σήμα. Αυτό που μαθαίνουμε στην 5η ή 6η δημοτικού, ότι τα ποσά είναι ανάλογα. Τι σημαίνει ποσά ανάλογα? Σημαίνει ότι ο λόγος τους είναι αντίστοιχα ίσους. Μία από τις διαδικασίες της φωτομέτρησης είναι η φωτομετρία με διαφράγματος ή της ίδιας, που σημαίνει πολύ απλά το εξής, ότι σε έναν αστέρα, αυτόν εδώ, τον περιβάλλουμε με τρεις ομόκεντρους κύκλους. Ο πρώτος κύκλος μας παίρνει, μπορούμε να προσδίσουμε από τον πρώτο κύκλο το σύνολο του σήματος που παίρνουμε από την περιοχή που είναι ο αστέρας, και εδώ ευχαριστώ τον κριτή της εργασίας που με επισήμανε να πω ότι θα πρέπει το εμβαδόν του κύκλου αυτού μαζί με το δακτύλιο που περιβάλλει από τους άλλους δύο κύκλους, αυτό εδώ, τον δεύτερο και τον μεσαίο, τον εξωτερικό κύκλο μαζί με τον εσωτερικό κύκλο, τον μεσαίο, να είναι ίδια, ώστε το σήμα που παίρνουμε από τον αστέρα, αν αφαιρέσουμε από αυτό το σήμα που παίρνουμε από το υπόβαθρο, που είναι ο δακτύλιος που περιβάλλει με τον εξωτερικό κύκλο και τον μεσαίο, αυτό βέβαια έτσι παίρνουμε το καθαρό σήμα από τον αστέρα. Και εφαρμόζοντας μετά τη σχέση που μας έδειξε ο Κόμψον, μπορούμε μετά να υπολογίσουμε το φαινόμενο μέγεθος του αστέρα. Λοιπόν, όλο αυτό το θεωρητικό κομμάτι, πώς το εφαρμόσαμε εμείς πειραματικά? Χρησιμοποιήσαμε τη φωτογραφική μηχανή, την Canon, του αστεροσκοπίου, την EOS 5D, σαν στήριξη. Πάλαμε αυτήν εδώ την Skywatcher, την είχα πάρει πριν 2-3 μήνες. Θα την κάνω από το κουτί, δεν θα την κάνω, τη χρησιμοποιήσω, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Μέχρι που σας είπα νωρίτερα που είχε πληθεί, είστε πεθαρά, σας μπήθηκε έτσι, κάτσε και έφυξα αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, η φωτογραφία που πήρα είναι η αρχική περιοχή, είναι ο αστερισμός του κύκλου. Κομμάτι αυτής της φωτογραφίας είναι αυτό εδώ, που είναι αντιστοιχή εδώ. Και ο μεταβλητός αστέρας, που δεν ήξερα ότι υπήρχε, τον υστέρο μετά είδα μέσα στη φωτογραφία ότι είχε αποτυπωθεί αυτός ο μεταβλητός αστέρας, ο χ του κύκλου, και μάλιστα δεν ήξερα καν ότι εκείνες τις μέρες ήταν και στο μέγιστο της λαμπρότητάς του. Ο μεταβλητός χ του κύκλου είναι ένας αστέρας τύπου μοίρα και μια μεγάλη περίοδο εναλλαγής από το μέγιστο στο ελάχιστο, και τύχαινε εκεί αρχές Αυγούστου να είναι στο μέγιστο. Δηλαδή, παίρνω στοιχεία αυτή τη φωτογραφία, βρήκα να συμπέσει να έχουμε να είναι και στο μέγιστο αυτού του μεταβλητού. Κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει, που είναι και το όνειρο κάθε ίσως φίλου του ένα του ουρανού. Το να πετύχει, αν θέλετε, ένα γεγονός και ενώ δεν το περιμένει. Μάλιστα, ο κ. Στοϊκίδης, ο διευθυντής του αστεροσκοπίου, που παρατηρούσε αυτόν τον χ του κύκλου από τη δεκαετία του 70 μέχρι το 1994, είχε κάνει 63 οπτικές παρατηρήσεις, τις οποίες είχε στείλει στην ΑΣΟ και έχουν καταχωρηθεί στη βάση των δεδομένων τους. Η επεξεργασία αυτής της φωτογραφίας έγινε με το πρόγραμμα IRIS του Christian Guey. Η τυπική διαργασία ήταν τα RAW αρχεία που πήραμε την φωτογραφική μηχανή, τα μετατρέψαμε σε CFA, που σημαίνει Color Filter RAW. Αφαιρέσαμε το BS και το Dark Frame, διαιρέσαμε το Flat Frame, μετά μετατρέψαμε τα CFA αρχεία σε RGB, και δηλαδή χωρίσαμε αυτή τη φωτογραφία σε τρία διαφορετικά αρχεία, με το κόκκινο χρώμα, με το πράσινο χρώμα και το μπλε χρώμα, και τις μετρήσεις τις κάναμε στο αντίστοιχο κανάλι του πράσινου χρώματος. Το περιβάλλον αυτού του προγράμματος είναι αυτό εδώ. Είναι λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να το εξοικειωθείς. Ίσως υπάρχουν κάποια άλλα προγράμματα τα οποία είναι πιο εύκολα στην χρήση τους, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε από το ίντερνετ και να κάνετε τη δουλειά σας. Και τα αποτελέσματα που πήραμε είναι αυτά εδώ. Για το μεταβλητό αστέρα του χ-κύκνου, το μέγιστο που μετρήσαμε είναι 4,42, 4,43. Να πω ειλικρινής, δεν πίστεψα ότι θα έπαιρνα μια τέτοια μέτρηση για αυτόν τον αστέρα με βασέλινο, και με όχι με πολύ ιδιαίτερη προσοχή στην
την ημέρα που πήρα τον αστερίδη, ήταν ήδη 12.30 ώρα. Ήμουν ιδιαίτερα κουρασμένο από όλη τη διάρκεια τη ημέρα στο πρωί στο αστεροσκοπείο μέχρι τι 3. Από τι 7 η ώρα το απόγευμα ξανά πάλι στο αστεροσκοπείο. Και έγινε δηλαδή μια πολύ δύσκολη ημέρα. Όχι τόσο για μένα, αλλά για τη γυναίκα που προσέχει τα παιδιά όλη μέρα στο σπίτι. Λοιπόν, και όταν μετά τι επόμενε μέρε κοίταξα στην Άρσο τι παρατηρήσει πήγα για αυτόν τον αστέρα. Κοιτάξτε λίγο εδώ, εδώ που λέει 7-11 είναι ανάποδα η μέρα, είναι δηλαδή 11 εβδόμου, 25 εβδόμου, 8-8, 22 εβδόμου και πάει λέγοντα. Λοιπόν, η 30 του μηνός είναι κάπου εδώ στη μέση. Το 4 και 43 είναι 4,5 εδώ, 4, άρα 4 και 43 σημαίνει κάπου εδώ μέσα. Δηλαδή τα αποτελέσματα δεν το βάλα εδώ, απλώς το σημαδεύω τώρα εδώ. Βλέπετε ότι η παρατήρηση που πήρα εγώ με πολύ απλό τρόπο και χωρίς ιδιαίτερη προσοχή που σας είπα και κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία και βέβαια χωρίς να λάβω υπόψη την επίδραση της ατμόσφαιρας και τη χρωματική απόκριση της κάμερας πάνω στην ακτινοπορία του αστέρα είναι πολύ κοντά, αν όχι είναι ακριβώς εκεί που είναι και οι υπόλοιπες παρατηρήσεις του μεταβλητού αστέρα των άλλων παρατηρών. Βλέπετε δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε με ένα εξοπλισμό που τον έχουμε ήδη στο σπίτι μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επιπλέον αγορά ή όχι. Αρκεί να τα συνδέσουμε όλα αυτά και να τα πάμε παρακάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ όλα αυτά. Ο εραστέχνη μπορεί να αξιοποιήσει τι φωτογραφίε του καμπάλι, να συμβάσει την επιστημονική γνώση και πρόοδο τη αυτονομία, να παρακολουθεί τη μεταβολή του μεταβλητού μέσα στο αστεριού και φυσικά μπορεί να κάνει και κάτι άλλο, δηλαδή κάποιοι ασχολούνται με του αστεροειδεί. Μπορεί να μετρήσει τη μεταβολή τη λαμπρότητα του αστεροειδού, να βρει την περιστροφή του δηλαδή. Κάποιοι αστεράκια που περιφέρει το ένα δίπλα από του ακριβικού διπλού να βρει την καμπύλη και να βρει πότε γίνεται η απόκρυψη ή όχι. Ή ακόμα περισσότερο να προσδιορίσει και την διάθεση ενός εξοπλάνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Στοδικήρη για την όλη υποστήριξη που μας παρέχει. Να στο παρατσική ομάδα της Λάρισας που με τους φίλους του Γιώργου τον Χριστιανίδη, του Στέφανο Σοφολόγη και όλους τους υπόλοιπους. Αν θα έχετε παρατηρήσει κάτι από το 2007 που έχουν αρχίσει κάτι παρουσιάσει αυτές, το 2007 ήμασταν στην αστροπαρατσική ομάδα της Λάρισας. Τρεις. Ο Γιώργος Χριστιανός, ο Στέφανος Φωλόγης και εγώ. Την επόμενη χρονιά ήρθε και ο Παναγιώτης ο Πίσκα. Τώρα το 2015 μαζευτήκαμε ακόμη περισσότερο και έρχεται ο Μύρτος ο Γαλατάς. Φυσικά να ευχαριστήσω την γυναίκα μου, την Άντη Βαζάρα με τις κόρες μου, τη Βασιλίνα και την Ευαγγελία γιατί, για την κατανόηση που δείχνουν όσο χρόνο λίγο από κοντά τους. Τον Άντος ο Κρυτήρης για την ευκαιρία που μας έδωσε εδώ και ενέκρινε την παρουσίαση αυτής της εργασίας. Όπως λένε και στα Όσκαρ, ευχαριστώ την μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον ένα και τον άλλο. Και φυσικά δεν έχω βάλει εδώ τη μεθεράδα εδώ να την ευχαριστήσω. Και μάλιστα, γνωρίζω πριν από τον κύριο Κωστό το Μαυρομάτι, δεν ήρθα από την αρχή του συνεδρίου, γιατί ενώ ήταν αυτό οικογενειακό σήμερα με τη γυναίκα μου και τα κορίτσια, δυστυχώ η μικρή, η μεγάλη μου φόρη που πάει πρώτη δημοτικού αρρώστησε και έτσι ήρθα. Είχα μια αμφιβολία να μπορέσω να έρθω. Αλλά 11.30 ώρα το πρωί χθες ήρθε η πεθερά μου στο σπίτι γιατί τη Δευτέρα έχει στυλάρει σε μια δουλειά. Οπότε μόλις ήρθε 11.30 ώρα το πρωί στο σπίτι, 12 παραθέτα τα έμασα και ήρθα 500 χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, να καταχρηστώ 15 δευτερόλεπτα λίγο το χρόνο σας για να δείξω 5 φωτογραφίες. Από τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει τόσο σαν δημοτικό αστεροσκοπείο της Λάρισας, όσο και σαν αστροπαρατηρητική ομάδα της Λάρισας, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είναι μια εκδήλωση που κάναμε στο 7ο γυμνάσιο της Λάρισας τον Ιούνιο του 2015. Αυτή είναι εδώ που πιάνει το τηλεσκόπιο, είναι η μικρή μου κόρη και αυτή εδώ είναι η μεγάλη κόρη. Εδώ είναι η μικρή και εδώ είναι η μεγάλη κόρη. Εδώ είναι η Βασιλίνα και η Ευαγγελία. Εδώ είναι ο Γιώργος ο Μπερτσάνης με τον Μοκ, με τον Πορτοκαλί και ο Αλέξανδρος ο Γραβάνης. Στη βιβλιοθήκη της Λάρισας τον Ιούλιο του 2015 κάνω μια παρουσίαση για τα τηλεσκόπια. Μετά από τον άλλο μήνα η αντιπροσωπευτική ομάδα της Λάρισας με τον Γιώργο τον Μπερτσάνη και τον Μίλτο τον Γαλατά που μίλησαν τα παιδιά για τον ήλιο και το ηλιακό σύστημα. Στα Φάρσαλα το 2015 ήταν μια πολύ εντυπωσιακή αστροβραδιά εδώ με τον Παναγιώτη, τον Πίσκα και τους υπόλοιπους, τον Στέφανο τον Σοφολόγη, τον Γιώργο τον Μπερσάνη. Και είδα ότι στο Σπάρτη ξενοδοχείο που μένουν σήμερα, μένουν και πολλοί έτσι φίλοι, είχα καιρό να τους δω, είχαν έρθει το 2006 στη Λάρισα, εδώ.
ο Εδώνης Στέφανος ο Φολός με τον Γιώργο Πιτσάνη, ο Βαγγέλης ο Τσάνης εδώ στη μέση, ο Νίκος, μου φαίνεται εδώ πρέπει να είναι η Κυριακή, κάνω λάθος. Κυριακή δεν είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον και την προσοχή.